συντόμως να μας μεταφέρω λίγο στο ζήτημα της τρέχουσας επικαιρότητας, ποδόσφαιρο. Μιλάμε για θατσερικά μέτρα. Κλείνω όμως με μια σύντομη αναδρομή στο τι έπραξε η Θάτσερ, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Εδώ μιλάμε για τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Πάμε για μεμονωμένη αντιμετώπιση οπαδών. Ενώ την περίοδο της Πρωθυπουργίας Θάτσερ είχαμε βαρύ πέλεκι να πέσει κυρίως στη σωματεία και συλλόγους και ομάδες. Και έποντο οι φιλαθλοί, εντάξει, ασχολήθηκε αστυνομία ξεχωριστά, αλλά ήταν άλλη κατηγορία. Εδώ πέρα μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο με δεδομένο και την. Ένας από τους λόγους που χάνουν την αξιοπιστία μου στην πολιτική είναι να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις και να γίνονται οι δήμονες επί παντός επιστήμων. Δεν είμαι η δήμονας και ειδικός για αυτά τα ζητήματα. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να λυθεί και είμαι πλέον βέβαιος για πολλά πλέον ζητήματα στην Κύπρο. Εφόσον δεν μπορούμε μόνοι μας να βρούμε τη λύση, υπάρχουν στο εξωτερικό άνθρωποι ειδικοί από την Αγγλία. Εμένα μάλιστα μου πλησίασε ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι διαδεθειμένος και εθελοντικά, διότι τυχαίνει να έχει παντρευτεί Κύπρια, να μας βοηθήσει με εισηγήσεις που μπορούμε να στρώσουμε το σύστημά μας. Θεωρώ ότι πρέπει να φέρουμε ειδικούς και να μας πούν πώς θα λειτουργήσουν. Ξέρετε, σε μια μικρή χώρα, πρώτον, πολλά πράγματα δεν έχουμε τους ειδικούς για να τα λύσουν. Και δεύτερον, έχουμε την επαρχιώδικη νοοτροπία να τα λύνουμε με βάση του ποιος θα επηρεαστεί και ποιος όχι. Υπάρχουν πολλές ετοιμές. Να πω από τον καιρό του χρηματιστηρίου. Γιατί έπρεπε να κάνουμε εμείς τον νόμο του χρηματιστηρίου και να ξανακαλύψουμε τον τροχό. Γιατί δεν μπορούσαμε να πούμε πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική και να βάλουμε τον ίδιο νόμο. Άρα αυτά τα ζητήματα άλλες χώρες τα έλυσαν. Μπορούμε να αντιγράψουμε τις μεθόδους και αν θέλουμε να προσθέσουμε πάνω. Όχι να τα ξανανακαλύψουμε από την αρχή. Απλά η ερώτηση διευκρινιστικά να το πούμε ότι έχει πλέον τίμη να γίνει πολιτικό. Ναι, είναι και, είναι και πολιτικό. Και ζήτημα παιδείας. Είναι και πολιτικό. Πώς αλλά τη λύση θα την δώσουν οι ειδικοί για αυτά τα ζητήματα. Και η πολιτική απόφαση που προτείνω είναι να φέρουμε έναν ειδικό από την Αγγλία, μια ομάδα ειδικών από την Αγγλία και τη Γερμανία και τη Γαλλία. Και να μας πούν, έχετε αυτά τα σύστηματα, τα μελετούμε, αυτά είναι τα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο το λύνουμε. Τέλος, να μεταφερθούμε στην Ευρώπη. Πλέον μεταφέρετε το παιχνίδι τις επόμενες ημέρες. Εσείς το δικό σας όραμα για την Ευρώπη και πώς σκοπεύετε να υπηρετήσετε καλύτερα την Κυπριακή Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ από το καιρό που ξεκίνησα την πολιτική μου ζωή, πίστευα στην Ευρώπη. Θεωρούσα ότι στην Ευρώπη θα δούμε τη λύση των προβλημάτων μας, μέσα στην Ευρώπη θα σχεδιάσουμε το μέλλον μας, από εκεί θα πηγάζουν προβλήματα που θα πρέπει να τα λύνουμε και θα τα λύνουμε εκεί. Άρα θεωρώ ότι η συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνέχεια ενός οράματος, το οποίο με την πείρα που απόκτησα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο μπορούμε να προωθήσουμε ζητήματα που αφορούν την Κύπρο, όπως είναι ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της Κύπρου για να δοθούν επιτέλους δουλειές στους νέους μας, να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Η σωστή αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως θέμα της Ευρώπης, που οφείλεται πρώτα η Ευρώπη και μετά εμείς. Η λύση του Κυπριακού στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών πρέπει να προωθηθεί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην συζητείται καν ότι η λύση δεν θα εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Και τέλος, θεωρώ ότι μέσα από την Ευρώπη, ανεξάρτητα από μέχρι τώρα, το μόνο που κάναμε είναι να ρίχνουμε τα δικά μας λάθη στους όλους της Ευρώπης. Από την Ευρώπη μπορούμε να πάρουμε πολλά παραδείγματα. Όπως αυτά που είπα προηγουμένως, για το ποδόσφαιρο, για τους θεσμούς, για το δικαιακό σύστημα. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορούν τόσοι πολλοί απατεώνες τόσο πολύ καιρό. Διότι έχουν δικαιακό σύστημα που θα τους ετοιμορούσε. Άρα, ας το αντιγράψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σουγουρή και σας εύχομαι καλή αντοχή για τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ.